Σήμερα, αγαπητέ φίλε ή φίλοι, είσαι πολύ τυχερός ή τυχερή, γιατί θα σου δείξω ένα υπέροχο σύστημα με τα μαύρα πώς να κερδίσεις ενάντια στην πρώτη κίνηση Δέλτα 4 και χωρίς παραπάνω καθυστέρηση πάμε να το δούμε. Όταν ο λευκός παίζει την κίνηση Δέλτα 4 θέλει να παίξει ένα κλειστό ποζισιονέλ παιχνίδι με μανούβρες χωρίς πολλές τακτικές δυνατότητες. Εσύ όμως μπορείς να χτυπήσεις με την κίνηση Ε5 αμέσως στο κέντρο. Αυτή είναι μια προσωρινή θυσία πιονιού, γιατί όταν θα φάει εδώ ο λευκός, ο μαύρος ξεκινάει κατευθείαν την επίθεση. Ή πως Γ6 θέλει να φάει το πιόνι πίσω. Θα προσπαθήσει να το κρατήσει και τώρα η λίγο περίεργη κίνηση, αλλά με απόλυτο ενδιαφέρον, είναι η κίνηση Βασίλισσα Ε7, τον Γκαμπί Έγκλουντ. Ποια είναι η ιδέα? Να φάμε αμέσως πίσω το πιόνι. Εδώ πολλοί κιόλας μπορεί να παίξουν διάφορες κινήσεις όπως αυτό, όπου μπορούμε απλά να φάμε το πιόνι και όλα φαίνονται μια χαρά. Και η παρτίδα θα συνεχιστεί και τα μαύρα έχουν ok θέση. Θα παίξουμε, ο καλύτερος θα κερδίσει. Ίσως ένα τακτικό κόλπο που σας φοβίζει εδώ θα ήταν αυτό, γιατί απειλεί τη βασίλισσα και όταν φύγει η βασίλισσα θα μας φάει το άλογο, αλλά μπορούμε να φάμε πρώτα το άλογο ενδιάμεση κίνηση και μόλις αυτός φάει με το πιόνι να γυρίσει η βασίλισσα πίσω και σιγά σιγά θα τον διώξουμε. Όλα φαίνεται να είναι καλά εδώ για τα μαύρα, σιγά σιγά θα τον διώξουμε. Έτσι λοιπόν, αυτό που συνήθως παίζει ο λευκός είναι η κίνηση αξιωματικό Ζ4, να κρατήσει το πιόνι του. Και τώρα έρχεται βασίλισσα Β4. Ξαφνικά απειλούνται όλα, απειλείται ο βασιλιάς, απειλείται ο αξιωματικός, απειλείται το Β2. Σίγουρα κάτι θα χάσει ο λευκός. Θα πρέπει να προστατεύσει το βασιλιά του, μπορεί να το κάνει με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα ο χειρότερος είναι έτσι, που φαίνεται φυσιολογικό γιατί αναπτύσσει το κομμάτι, θέλει να κάνουμε ανταλλαγές, αλλά δεν δώσαμε ένα πιόνι για να κάνουμε ανταλλαγές, μπορούμε να χτυπήσουμε. Βασίλισσα κόβει εδώ και ξαφνικά απειλούμε τον πύργο. Και όταν η βασίλισσα έρθει εκεί, ο λευκός τώρα χάνει τελείως γιατί ακολουθεί η κίνηση αξιωματικός Β4 και η καημένη βασίλισσα πέφτει. Την καρφώσαμε και θα τη φάμε. Αυτή είναι η πρώτη παγίδα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να βάλει πίσω λογικά τον αξιωματικό του για να σώσει τον αξιωματικό. Εδώ απειλούσαμε και τον αξιωματικό και τον βασιλιά. Αυτό είναι φυσιολογικό και πάμε και τσιμπάμε αυτό το πιόνι. Τι γίνεται τώρα? Η πιο φυσιολογική κίνηση εδώ για τα λευκά, τι θα παίζετε με τα λευκά, απειλείται ο πύργος, έτσι. Η πιο φυσιολογική κίνηση είναι το αξιωματικός Γ3, γιατί ξαφνικά φαίνεται όχι μόνο απειλεί τη βασίλισσα, προστατεύει και στη συνέχεια θα αναπτύξει, προστατεύει και το κεντρικό του πιόνι και όλα φαίνονται μια χαρά. Όμως ο λευκός έχει χάσει ήδη. Γιατί? Ακολουθεί η κίνηση αξιωματικός Β4, έχει καρφώσει τον αξιωματικό και θέλει να τον φάει. Ο αξιωματικός δεν μπορεί να φάει τη βασίλισσα γιατί αφήνει εκτεθειμένο το βασιλιά, άρα λοιπόν κάτι πρέπει να κάνει ο λευκός και ο λευκός μπορεί ατάραχος, αν είναι και λίγο καλός παίκτης, να μετρήσει ότι μετά το βασίλισσα Β2, όπα, τα προστατεύω όλα. Έχω ξεκαρφώσει τον αξιωματικό μου, συνεχίζω να απειλώ τη βασίλισσα και φαίνεται ότι ο μαύρος έχει πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι ο λευκός έχει πρόβλημα γιατί όταν θα φάμε εδώ, δεν μπορεί να φάει με το αλογάκι, τρώμε τον πύργο και μόλις βάλει κάτι μπροστά, τρώμε και άλλο πιόνι για παράδειγμα και έχουμε έναν επιπλέον πύργο και φαίνεται ότι αυτό που είχε μετρήσει ο λευκός μετά την κίνηση βασίλισσα Δ2 είναι μετά από αυτό το φάγωμα να φάει με τη βασίλισσα. Και προς στιγμή όλα φαίνονται μια χαρά γιατί η βασίλισσα προστατεύεται από τον ύπο, η βασίλισσα προστατεύει τον πύργο και θέλει να κάνει ανταλλαγές με τη βασίλισσα, ανταλλαγές βασιλισσών. Ο μαύρος όμως έχει μια πολύ απλή κίνηση, ρουά μάτ σε μια κίνηση. Και αυτό γίνεται βασίλισσα Γ1 και ο βασιλιάς εδώ είναι εκτεθειμένος. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μιλήσουμε για το πακέτο ανοιγμάτων, το οποίο θα σας βοηθήσει να παίζετε πολύ καλύτερα στην αρχή του παιχνιδιού, καθώς περιέχει τρεις σειρές μαθημάτων, τη σκανδιναβική άμυνα, την επίθεση Grand Prix, καθώς και τον Γκαμπί Μπένκο. Εάν πατήσετε σε οποιοδήποτε από αυτά τα link, θα πάτε στη σελίδα των μαθημάτων όπου μπορείτε να δείτε την αναλυτική περιγραφή του κάθε μαθήματος ξεχωριστά. Το κάθε μάθημα περιέχει πολλά βίντεο καθώς και παιχνίδια ανάλυσης. Η συνολική τους διάρκεια είναι 11 ώρες και περιέχονται περίπου 200 αναλυμένα παιχνίδια. Μόνο μία ώρα προπόνησης με έναν καλό παίκτη κοστίζει περίπου 20 ευρώ και εδώ μπορείτε να δείτε την απίστευτη προνομιακή τιμή του πακέτου, το οποίο είναι για 11 ολόκληρες ώρες. Εφόσον σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε αυτό το πακέτο, μπορείτε να ακολουθήσετε το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο. Πάρα πολλές παρτίδες έχουν κερδιθεί με αυτόν τον τρόπο και αν ακολουθήσετε αυτές τις συμβουλές μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Άλλη παγίδα που θα μπορούσε να συμβεί εδώ
είναι όταν θα βγει έξω ο ύπος, και τώρα δεν είναι τόσο καλό να βάλουμε αμέσως τον ύπο μας εκεί, γιατί απειλούμε εδώ το πιόνι, αλλά φυσικά ο λευκός θα παίξει εδώ τον ύπο και τα λευκά εδώ είναι ξεκάθαρα καλύτερα. Έτσι λοιπόν πρέπει να βάλουμε εδώ τον αξωματικό που απειλούμε το άλογο, και μόλις παίξει αυτός, αν για παράδειγμα παίξει αυτή την κίνηση που ξαφνικά φαίνεται απειλεί τον αξωματικό μας, απειλεί και το ευαίσθητο γάμα 7, μπορούμε να φάμε. Δεν μπορεί να φάει με τη βασίλισσα, γιατί η βασίλισσα εδώ πρέπει να προστατεύει τον πύργο, άρα πρέπει να φάει με τον ύπο, και τώρα ακολουθεί η κίνηση ύπος β4. Τον προκαλούμε να αλλάξει αυτά τα λογάκια αν θέλει, και στη συνέχεια θα έχει προβλήματα ο λευκός και σπασμένα πιόνια. Είναι ισοπαλία όλα τα κομμάτια εδώ και τα πιόνια, και αν αυτός πάει να φάει στο γάμα 7, ο βασιλιάς είναι επιθετικό κομμάτι εδώ, απειλεί τώρα τον ύπο. Και αυτό το πιστεύετε ή όχι, δεν έχει κάνει ο λευκός μια διπλή απειλή. Φαίνεται ότι έκανε μια διπλή απειλή απειλώντας τον βασιλιά και τον πύργο, αλλά ο μαύρος είναι αυτός που κάνει τη διπλή απειλή μετά την κίνηση Ρουά Δέλτα 1. Και τώρα απειλείται ο ύπος και απειλείται και το γάμα 2. Αν για παράδειγμα αυτός μας φάει τον πύργο, εδώ έχουμε δύο ιδέες που κερδίζουν. Η πρώτη είναι βασίλισσα κόβει α1, και όταν φάει διπλή απειλή και του τρώμε τη βασίλισσα, αυτή είναι η πρώτη ιδέα, και στη συνέχεια θα πάμε να παγιδεύσουμε το αλογάκι του στη γωνία, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα το κάνει ο λευκός εδώ. Αμέσως έχει και αυτός τους τρόπους του, αλλά και αυτή είναι η πρώτη ιδέα που μπορούμε να την παίξουμε, αλλά έχουμε μια πολύ καλύτερη η οποία κερδίζει αμέσως και τον υποχρεώνει σε εγκατάλειψη. Και αυτή η κίνηση είναι ύπος κόβει γάμα 2 σαχ. Οχο, ώρα για like. Τώρα αυτός τι θα κάνει, πρέπει να δώσει τη βασίλισσά του, γιατί είναι σε δίκτυο μάτι, και φαντάζομαι μπορείτε να κερδίσετε με μία επιπλέον βασίλισσα, έτσι δεν είναι? Και στη συνέχεια θα φάμε και αυτόν τον ύπο στο α8, άρα εδώ κερδίζουν τελείως. Η κύρια γραμμή εδώ είναι η κίνηση πύργος β1, και όταν η βασίλισσα έρθει εδώ θα παίξει κάτι σαν ύπο β5, όπου έχουμε το σαχ, θα φάει και τρώει η βασίλισσα. Δεν μπορεί να φάει αμέσως το γάμα 7 γιατί απειλούμε τον πύργο του, θα πρέπει να παίξει κάποια κίνηση όπως το πύργο δ1 κτλ, και έπειτα από το βασιλιάς δ8 που υπερπροστατεύουμε το πιόνι. Αυτό το αλογάκι είναι λίγο ξεκρέμαστο, ο μαύρος θα βγάλει σιγά σιγά τα κομμάτια του έξω ή ο πύργος θα έρθει στο κέντρο. Δεν μπορεί να μας επιτεθεί αυτός, γιατί φυλάμε πολύ καλά αυτό το σημείο στο δ7, και αν εδώ το πιστεύετε ή όχι, τα λευκά δεν προσέξουν, ο μαύρος θα αρχίσει να σμπρώχνει το πιόνι του στην άλλη μεριά της κακέρας και να βγάλει μια καινούργια βασίλισσα. Έχω κερδίσει παρτίδες έτσι με τα μαύρα κομμάτια, άρα χρειάζεται εξαιρετική προσοχή εδώ από το λευκό. Έπαιζα με έναν παίκτη που είχε κοντά στο 2.350 στο Λιτσές, δηλαδή δεν είναι ευκαταφρόνητος παίκτης, μπορεί η πραγματική του βαθμολογία να είναι κοντά στο 2.000, στο 1.900. Και τώρα μετά από αυτές εδώ τις κινήσεις, παίζουμε εκεί, είχα τα λευκά κομμάτια και είχε τα μαύρα, παίζω αξωματικό Δ2, εδώ μου τρώει το πιόνι, παίζω έξω τον ύπο, παίζει αξωματικό Β4 σωστά, και στο πύργο Β1 που είναι η κύρια γραμμή θέλω να σας δείξω μια πολύ πονηρή ιδέα. Αυτή η ιδέα, είπαμε ότι στην κύρια γραμμή απλά θα κουνήσει τη βασίλισσά του και θα συνεχιστεί η παρτίδα, αλλά η ιδέα που μου έπαιξε, όχι μία φορά αλλά σε πολλά blitz παιχνίδια, ήταν η κίνηση βασίλισσα κόβει γάμα 3. Το πιστεύετε ή όχι, το έχει προετοιμάσει αυτό και το έπαιξε, και αν παίξουμε μια πραγματική παρτίδα δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το τι θα κάνουν τα λευκά, γιατί οι κινήσεις των μαύρων μετά από αυτό και αυτό θα πρέπει να παίξουμε πίσω τον ύπο, μου έπαιξε, έφαγε και αυτό το πιόνι, και τώρα οι κινήσεις του μαύρου είναι πολύ εύκολες. Θα βγάλει έξω το αλογάκι, θα κάνει το ροκέ του, θα παίξει την κίνηση Δ5 και έχει πολύ καλή ανάπτυξη εδώ ο μαύρος. Ο λευκός μπορεί να έχει μία βασίλισσα παραπάνω, αλλά αυτή η βασίλισσα προς στιγμήν δεν συνεργάζεται με άλλα κομμάτια. Το πρόβλημα εδώ για τα λευκά είναι ότι η βασίλισσα δεν μπορεί να συνεργαστεί με κάποιο άλλο κομμάτι, ο μαύρος έχει πολύ καλό έλεγχο στο κέντρο και μπορεί να δημιουργήσει προβληματάκια. Αυτός ο αξωματικός είναι ένα θηρίο, πολύ δυνατός αξωματικός. Και εδώ έπαιξα αυτή την κίνηση, έπαιξα εκεί, έβγαλα τον αξωματικό μου για να σταματήσω και αυτό το... την κίνηση του ύπου ύπος ε4 το απειλεί εδώ ο μαύρος, δηλαδή απειλεί να παίξει αυτή την κίνηση και να μας φάει τον ύπο, τον καρφωμένο ύπο. Έτσι λοιπόν έπαιξε εκεί, συνεχίστηκε η παρτίδα και προσπαθώ να το φάω τον αξωματικό. Μπορώ να δώσω ακόμα και τον πύργο για αυτό τον αξωματικό, θα ήθελα να το κάνω.
και συνεχίστηκε εδώ με πολλές σκηνές. Λίγο καλύτερο θα ήταν αυτό, να γυρίσουμε πίσω προσπαθώντας να αλλάξουμε μερικά κομμάτια, αλλά δεν είναι ακόμα 100% σίγουρο το πώς θα κερδίσουμε. Τα λευκά φυσικά είναι καλύτερα, αλλά σε μια παρτίδα blitz είναι δύσκολο να συνεχίσουμε. Και εδώ η στιγμή που θέλω να σας δείξω, αυτή είναι άλλη μια κίνηση πρόληψης για να αποφύγουμε τέτοιες ιδέες. Ξαφνικά βλέπετε ότι η βασίλισσα είναι σε ένα ναρκοπέδιο, δηλαδή από παντού μπορεί να επιτεθεί ο μαύρος εδώ στη βασίλισσα. Έπαιξε εκεί εδώ και ετοιμάζομαι να θυσιάσω τον πύργο μου στο β6, να του φάω τον πολύ ισχυρό αξιωματικό και στη συνέχεια ίσως να αλλάξω και τον άλλο αξιωματικό, ίσως. Έπαιξε εκεί, τον κρατάει τον αξιωματικό του, έβαλε το β6, άλλαξα τους αξιωματικούς, προσπαθώ να κάνω μερικές αδυναμίες και έπειτα από την κίνηση α5 εδώ ήταν πολύ ωραία στιγμή, γιατί θυσίασα τον πύργο μου στο β6 για να φάω τον αξιωματικό του και τώρα ξαφνικά έχουμε στόχους για τη βασίλισσα και τον πύργο, δηλαδή κάπως μπορούμε να περάσουμε μέσα στη θέση να φάμε μερικά κομμάτια. Ο υπολογιστής το δίνει τελείως κερδισμένο, αλλά χρειάζεται ακόμα λίγη δουλίτσα και τελικά κατάφερα να κερδίσω αυτή την παρτίδα. Αυτό που πρέπει να σας μείνει λοιπόν εδώ με τα μαύρα είναι ότι το Gabi Englund είναι ένα ισχυρό όπλο για να παίξετε. Αν ο λευκός δεν ξέρει τι να κάνει ακριβώς, μπορεί να χάσει αμέσως και σας έχω δώσει δύο ιδέες. Μόλις φάει θα παίξουμε εκεί και μόλις παίξει εδώ βασίλης ε7. Και όταν βγάλει τον αξιωματικό έρχεται αυτή η κίνηση βασίλισσα β4, όπου ακολουθούν όλες οι ωραίες παγίδες. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο και τώρα παρακαλώ επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας ένα δώρο. Στην αρχική σελίδα μπορείτε να πατήσετε εδώ που λέει «Δώστε μου πρόσβαση» και μόλις πατήσετε εκεί θα πάτε σε μια νέα σελίδα όπου μπορείτε να διαβάσετε διάφορα πράγματα εδώ τα οποία έχω φτιάξει με ωραία γραφικά και στο τέλος να δώσετε το όνομά σας και το email σας πατώντας το «Δείξτε μου πώς». Εάν το κάνετε αυτό θα πάρετε το μάθημα δωρεάν πώς να αποφύγετε τα λάθη, ένα μάθημα σε βίντεο και σε κείμενο το οποίο θα σας βοηθήσει να γίνετε καλύτεροι παίκτες.